Στεφανία Γουλιώτη, παρακαλώ πολύ. Ναι. Έλα, καλώς ήρθατε. Μα τι αστεί που είστε. Καλά είστε. Πολύ καλό. Για να δω πώς να με κοιτάξετε. Εντάξει, περνάω. Το κοιτάς το βλέμμα στον άλλον. Εντάξει, είναι το πρώτο πράγμα, ρε παιδί μου, που επικοινωνεί. Ναι, σωστό. Αλλά το βλέμμα, ναι. Έχεις τρομάξει με βλέμμα. Σας χρειάζεται να ανέβω λίγο. Ναι, 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 ναι. Το ένιωσα έτσι, ωραία. Ναι. Έχεις, ας πούμε, τρομάξει. Ξέρετε, παιδί μου, όχι, απλά καταλαβαίνεις πότε κάποιος είναι ψυχρός ή κάποιος θα σου ανοιχτεί ή πραγματικά. Ή δεν κάνει επαφή με τα μάτια, παίζει ρόλο. Και το άλλο, αλλά δεν μου ήθελα να το πω την ώρα που με ρωτήσανε, η χειραψία. Αχ, αυτή η χειραψία. Δεν σε αρέσει. Δώσε μου εδώ πέρα, που είναι αυτό. Α, που είναι λίγο έτσι. Το άδειο. Τι χειραψία θέλεις. Αυτή, ρε παιδί μου. Στα ξεκανά. Κάνεις δυνατή χειραψία. Κανονική, ρε παιδί μου, ανθρώπινη. Αυτή που είναι σαν το άχυρο, δεν είναι. Ναι, είναι ότι δεν δίνεις πολύ σημασία. Ακριβώς. Δεν είσαι λίγο ανθρώπινο. Δεν σε τραβάει το ανθρώπινο. Το νιώθω. Η ανθρώπινη επαφή τελικά μιλάμε. Καλημέρα, καινούργια μου αγάπη. Έτσι αρέσει. Εσύ το διάλεξε το τραγούδι. Εγώ το διάλεξα, ναι. Τι είσαι. Κάτι δείχνει. Όμορφα, αλλαγές, προχωρήματα, χαρά. Νέα σεζόν. Νέα σεζόν. Να σου πω κάτι. Είσαι παρα... βλέπω έναν άνθρωπο πολύ αισιόδοξο. Όμορφα. Όμορφα. Κοίτα, είναι η περίοδος στην οποία θα με πετύχεις. Έχω περάσει τις μεγάλες μου, τα μεγάλα μου τα σκοτάδια, τη μεγάλη μου τη θλίψη. Αλλά εντάξει, ξέρεις, μαθαίνεις ότι όλα είναι μέσα σε μια διαδικασία αλλαγής και ξέρεις ότι το σκοτάδι θα το διαδεχτεί το φως. Οπότε κάνεις λίγη υπομονή, κάνεις μια ενδοσκόπηση της περίοδου του σκοτάδιου και τώρα είναι μια φωτεινή περίοδο. Πώς βγαίνεις από το σκοτάδι, πώς βγήκες εσύ συγκεκριμένα. Περιμένεις. Περιμένεις, Περιμένεις, αναπνέεις, ξέρεις ότι είσαι ζωντανός, δεν είσαι ευγνώμων για τα μικρά πράγματα που σου δίνει η ζωή. Γιατί το σκοτάδι τι είναι, ότι δεν βλέπεις τα μικρά πράγματα, τα όμορφα που έχεις. Και επειδή δεν έχεις τα μεγάλα που έχεις φανταστεί, σκοτεινιάζεις. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Οπότε βλέπεις τα ωραία, τα μικρά εδώ, τα ωραία χρώματα που βλέπουμε, τον ήλιο, τον όμορφο αέρα που αναπνέουμε κτλ. Κάπως αναπνέεις ήρεμα και είσαι ευχαριστημένος. Και περιμένεις να έρθει το επόμενο. Κάτι το επόμενο. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, γιατί έχεις κάνει πολλούς δραματικούς ρόλους, να σε πειράζει και ο ρόλος πολύ, ας πούμε, σε μια μαυρίλα. Ναι, μόνο όμως θεραπευτικά εμένα μου συμβαίνει αυτό. Γιατί θα φέρω το παράδειγμα τώρα του Doctor, που είναι η παράσταση που παίζαμε πέρσι και θα συνεχιστεί φέτος για δεύτερη χρονιά. Σε αυτή την παράσταση το τέλος έχει ένα μονόλογο που βγαίνεις λίγο πολύ δύσκολα από αυτό και εγώ και οι θεατές, οι περισσότεροι. Εγώ λοιπόν ήμουν σε μια περίοδο δύσκολη όπου είχα ανάγκη πολύ το κλάμα. Δηλαδή, σημαντικό. Το είχα ανάγκη, κάπως έτσι θεραπευτικά. Οπότε συνειδητοποίησα ότι όταν γύρναγα σπίτι μου πια είχα σταματήσει να κλαίω, γιατί αυτό μου συνέβαινε στη διάρκεια της σκηνής. Και γενικά νομίζω ότι είναι λίγο καλό να διατηρούμε και μια επαφή με αυτό το κομμάτι του εαυτού μας. Ναι. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, πολύ στην επιφάνεια, πολύ γνωρίζουμε ανθρώπους και τους πετάμε γρήγορα στα σκουπίδια για να πάμε στους επόμενους. Δηλαδή, είναι λίγο επιφανειακή να το πω έτσι. Και ξεχνάμε αυτό το κομμάτι το ανθρώπινο που είναι υγιές να υπάρχει. Το κλάμα, ξέρεις, τις θλίψεις. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό γύρω μας. Το δείχνουν. Ας πούμε, στα social media μόνο βλέπουμε μια χαρούμενη εικόνα. Αυτό. Δεν βλέπεις ποτέ έναν άνθρωπο. Μα να και πει, εγώ, τη χαρούμενη εικόνα μου θα δεις, αλλά τουλάχιστον παραδέχομαι ότι υπάρχει και η σκοτεινή. Η οποία είναι και δημιουργική, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε αυτό. Απλά λέω ότι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες μέσα από το σκοτάδι τους βγάλανε τα μεγαλύτερα έργα τέχνης με έναν τρόπο. Ναι, ναι. Και γιατί, ας πούμε, πολλοί φαντάζονται ότι ένας ηθοποιός όταν παίζει μια κωμωδία, ότι αν παίζει ένα κωμικό ρόλο και αυτό κτλ. Περνάει πιο καλά. Δεν έχουμε τα μεγάλα παραδείγματα των μεγάλων κωμικών ηθοποιών με που μεγάλη γυρνούσαν με μεγάλο σπίτι τους ή που έχουν αυτοκτονήσει από την πολύ και καλά. Σας έφτιαξα, έτσι δεν έχετε παράπονο. Έχεις παίξει κωμωδία. Έχω παίξει, ναι. Και την έχω ευχαριστηθεί και πάρα πολύ. Και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Ήταν το Θεός της Σφαγής με τον Κωνσταντίνο τον Μαρκουλάκη. Ναι. Είχε και μαύρη κωμωδία θεωρούνταν. Εννοείται μαύρη, θα ήταν και θα έπαιζε. Αλλά το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Δεν σε εκπλήσει το γεγονός ότι από κάτω μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε με σένα. Ναι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ και εσύ θα το ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, περιμένεις να δεις πώς θα σκάσει η ατάκα, πώς θα το πετύχω, πώς θα το φέρω, πώς θα τους φέρω από εδώ για να σκάσει αυτό που θέλεις, ώστε να έχεις το interaction μαζί με το. Το κλάμα όμως το να φέρεις σε ένα θεατή είναι και αυτό κάτι. Κοίταξε να δεις,
κάτι λέγατε και λέγαμε έτσι στην πλάκα για τα ψέματα στο φοβερό ερωτηματολόγιο αυτό. Δεν μ' αρέσει να θεωρώ ότι ναι, στο θέατρο λέμε ψέματα. Θεωρώ ότι ναι, είναι οι φανταστικές συνθήκες, ας το πούμε, που οι οποίες σε βάζουν μέσα σε μια διαδικασία να φανταστείς και να φέρεις τον εαυτό σου σε μια περιοχή όπου συμβαίνουν τα πράγματα πραγματικά με τη βοήθεια της φαντασίας. Mm-hmm. Αλλά δηλαδή, εμένα πραγματικά με συγκινεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος που χάνει τον άνθρωπό του, όπως συμβαίνει στον ντόκτορ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πραγματικά κάτι με κινεί σε αυτό. Ναι, ψέματα μόνο θα σου πω, okay. Αλλά μπορώ να έχω ένα πυρήνα, ένα κουκούτσι έτσι, πραγματικότητα σε αυτό. Ναι. Γιατί εμένα πραγματικά κάτι μου κάνει αυτό εκείνη την ώρα. Έχεις αναγκαστεί στη ζωή σου να πεις ψέματα, να αναγκαστείς. Έχω αναγκαστεί να αποφύγω πράγματα. Ναι. Και ίσως να μην τα πω στη στιγμή που έπρεπε. Αυτό έχει χρειαστεί να κάνω. Ναι. Δηλαδή έχει χρειαστεί να πω στη σχέση μου λίγο αργότερα ότι κάτι άλλο μου έχει συμβεί. Να το πω έτσι. Δηλαδή, αλλά το είπα. Προειδοποιείς. Ναι, ναι. Πούμε, υπήρχε προειδοποίηση. Η προειδοποίηση υπήρχε. Υπήρχε. Αλλά δεν κατάφερα στο timing το σωστό να πω αυτό που έπρεπε και το είπα, ας πούμε, λίγο αργότερα. Απέφυγα μία πραγματικότητα, γιατί θεωρούσα ότι θα πληγωστώ. Τον άλλον, βέβαια, μετά πληγώνεται χειρότερα. Ο άλλος, κατάλαβες. Τώρα που λες για χωρισμούς, θέλω να μου εξηγήσεις αυτό με τη στέγη. Που καλούσατε. Τους καλούμε. Υπήρχε μία ανακοίνωση από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ότι αναζητάς 100 άνδρες. Ή μη διαδικά ακόμα, άτομα. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καλέσω κάποιον. Α, μπορώ ακόμα και τώρα. Άμα σε καλέσω εγώ. Ναι, για πόσες μέρες θα χωρίσω. Πήγαινε. Ωραία. Θα να χωρίσουμε. Θέλω να τη ζήσω αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, και καλούσατε 100 άνδρες ή μη διαδικά άτομα και queer άτομα διαφορετικής ηλικίας, ηθαγένειας και επαγγέλματος για να βρεθούν στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση και δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία από το θέατρο κτλ. Για να τους χωρίσεις. Δεν το καταλαβαίνω. 100 άνδρες. Και δεν μου λες για 24 ώρες θα είσαι στη σκηνή. Στη σκηνή 24 ώρες. Μία μέρα ολόκληρη. Και οι 100 υπόλοιποι. Και οι 100 υπόλοιποι ο καθένας εναλλάξει. Θα πάρω το. Αυτό λοιπόν. Το χρόνο μου. Σλότ σου. Το σλότ μου. Θα σε χωρίσει 10 με 10 και 4. Όχι, προτιμάω να έρθει καμιά ώρα έτσι πιο δύσκολη που θα είναι. 4 με 6 το πρωί, α πούμε. Αν 4 με 6 το πρωί. Ναι, συγγνώμη, ο κόσμος θα μπαίνει. Λοιπόν, λοιπόν είναι ένα project. 24 ώρες για την ηθοποιό που παίζει. Ωραία. Ο χώρος είναι ένας χώρος δικός της. Ας πούμε, ναι. Που λέμε το σπίτι της, το σαλόνι της, ας πούμε. Ωραία. Και μέσα σε αυτό το χώρο θα έρθουν, θα μπουν, θα χτυπήσουν την πόρτα, ανά 8 λεπτά που κρατάει η σκηνή που θα παίξουμε, 100 διαφορετικοί άντρες. Μάλιστα. Όλων των ηλικιών, όλων των φασμάτων, να το πω. Ναι, όλων ναι, ναι, ναι. των. Τι να πω, όλων των επαγγελμάτων. Ωραία, λοιπόν, τους έχεις βρει αυτούς. Τους έχει βρει η στέγη. Ναι. Και θα παίξω μία σκηνή με την ίδια σκηνή με 100 διαφορετικούς άνδρες. Αυτή η σκηνή λοιπόν, αυτή η σκηνή είναι μια διαδικασία όπου βλέπεις λίγο τη σχέση των δύο και τελικά το χωρισμό τους. Έχουν κάνει πρόβα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί θα κάνουν πρόβα με κάποιον άλλον, όχι με μένα. Εγώ θα τους δω πρώτη φορά μπροστά μου, όταν θα μου χτυπήσουν την πόρτα στη σκηνή. Σε πιστεύω. Ναι, και το ωραίο, το πολύ ωραίο αυτό στο κόνσεπτ είναι ότι μπαίνει σε μια λούπα. Δηλαδή, επειδή έχει γίνει αυτό το project σε πάρα πολλές χώρες, εγώ το είδα στο Άμστερνταμ. Το πολύ ωραίο είναι ότι σαν θεατής θέλεις να δεις αυτή η μοναδική γυναίκα που είναι σε αυτό το στυλ αυτή η γυναίκα πώς θα συμπεριφερθεί και τι χημική αντίδραση, να το πω έτσι, θα γίνει με 100 διαφορετικούς άντρες. Μπορεί να βλέπεις στην αρχή να είναι με έναν 18χρονο παιδί και μετά με έναν 80χρονο, ας πούμε, ή με κάποιον που είναι πολύ, πώς να το πω, βαρύς. Οι θεατές μπορούμε να διαλέξουμε την ώρα, ό,τι να είναι, ό,τι ώρα θέλουμε. Λοιπόν, μπορεί να διαλέξετε την ώρα, ναι. Πληρώνεις ένα εισιτήριο και μπαίνεις κάποια ώρα και μετά μπορείς να διαλέξεις να ξαναμπεις μια άλλη ώρα. Να πας σπίτι σου να φας και να ξαναγυρίσεις, να τη δεις ξανά στις 2 το πρωί. Εσύ, εσένα ο ρόλος είναι ίδιος δηλαδή σε κάθε εμένα, ένα από αυτούς. Ακριβώς, αλλά επειδή το interaction και εσύ θα είσαι διαφορετικός από τον προηγούμενο και ο προηγούμενος από τον προηγούμενο και ο προηγούμενο, αυτό που θα συμβεί ανάμεσά μας θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα δεις 100 διαφορετικούς χωρισμούς και
χωρισμός τελικά, αλλά διαδικασία σχέσης στην ουσία. Στο οποίο μάλιστα θα δεις αυτή τη μοναδική γυναίκα, αυτός είναι ο σκοπός, να δεις πώς θα φθαρεί από το ότι θα περάσουν 100 άντρες από το σώμα της, να το πούμε έτσι. Και το πώς θα γίνει. Είναι πολύ κωμικό επίσης, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο. Βλέπεις τη μία στιγμή να μπαίνει, ας πούμε, ένας μεγάλος ηλικία άντρας και μετά μπαίνει ένας bodybuilder με 2 μέτρα και βλέπεις την ίδια γυναίκα να πρέπει να αντιμετωπίσει τον κάθε άντρα διαφορετικά, ιδίως συγκρασιακά, ψυχικά, συναισθηματικά. Δηλαδή, για 24 ώρες, λοιπόν, στις 5 Οκτωβρίου. Ξανακάνετε ένα project που να διαρκεί όλη μέρα? Να διαρκεί τόσο πολύ, όχι. Το πιο extreme που έχω κάνει είναι ότι έχω κάνει παράσταση στην Επίδαυρο 6 ώρα το πρωί. Δηλαδή για τα extreme. 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί κάνατε αυτή η παράσταση. Ναι, ήταν στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου, που είναι δίπλα στην. Δίπλα στο θέατρο της Επιδαύρου, που εκεί έκανα ένα μονόλογο και απλά θεωρήσαμε με τους συνεργάτες μου ότι τέριαζε περισσότερο να γίνει το ξημέρωμα και όντως ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή οι θεατές μπήκαν νύχτα και βγήκαν μέρα. Ήταν σε εκείνο το 2ωρο. Αυτό είναι το extreme. Ξυπνούσα, θυμάμαι, 2.30 ώρα το πρωί ξυπνούσα για να είμαι 6 ώρα έτοιμη. Γενικά όμως ξέρω ότι είσαι τον extreme. Τι extreme έχεις κάνει? Καλά, μην φανταστείς τώρα, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Περιοδίες, παραστάσεις, αυτά πρέπει να προσέχεις και τον εαυτό σου να είσαι καλά στην παράσταση. Αεροπλάνο, πτώσεις? Όχι τόσο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το canyoning, που κατεβαίνω καταράχτες με σκοινιά, ας πούμε. Κατεβαίνεις με καταράχτες με σκοινιά. Το είπε σαν απλό, όχι τόσο πολύ. Ναι, γιατί μου είπε καταράχτες με αεροπλάνα και τέτοια. Και τι είναι λίγο, καταράχτες να το. Ένα καταράκτη κατεβαίνω. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι, ένα καταράκτη κατέβηκα. Έχεις ποιον καταράκτη? Πού έχει καταράκτη? Για καλέ, παντού. Πού στον Όλυμπο, στο Καρπενήσι. Α, ναι, σωστά. Έχουμε. Δηλαδή, έχεις ψάξεις, κάνει. Κάνιονινγκ, ναι, έτσι λέγεται. Βρίσκεις χρόνο να ταξιδεύεις? Όχι πολύ. Τώρα εντάξει, ταξιδέψαμε όλη την Ελλάδα καλοκαίρι. Καλά, ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι δουλειά λίγο. Τρομερή περιοδία, ναι. Προλαβαίνω να ταξιδεύω, κάνω μικρά σφινάκια ταξιδιών συνήθως. Δεν προλαβαίνω μεγάλα ταξιδιά. Σε αγαπημένο προορισμό πας πάντα στο ίδιο ή σε αρέσει? Όχι, σε διάφορα βάζεις ένα list που έχεις στο μυαλό σου. Πάντως οι καλεσμένοι μας αυτή την εβδομάδα είναι από το χώρο του θεάτρου. Κανείς δεν πήγε διακοπές. Κανείς δεν έχει πάει διακοπές. Και αυτό που λέγαμε με όλους τους ανθρώπους είναι πόσο γεμίσαν τα θέατρα, τα αρχαία θέατρα με αρχαίες τραγωδίες. Ναι, αυτό εμένα που μου δίνει μεγάλη χαρά. Δηλαδή ο Ηρακλής Μενόμενος που κάνατε του Καρατζά, τη σκηνοθεσία του Καρατζά. Ήταν πάρα πολύ καλά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Με το μαέστρο, πώς σου φάνηκε? Κοίταξε να δεις, αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, εμείς όταν ξεκινήσαμε το μαέστρο και όταν με πήρε τηλέφωνο ο Χριστόφορος, δεν ξέραμε ούτε για Netflix ούτε για τίποτα τέτοιο. Ναι, αυτή τη στιγμή, εμένα η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση είναι όταν με αναγνωρίζει κόσμος από το εξωτερικό. Δηλαδή, όταν ακούω πάρα πολύ. Τούρκοι, Αμερικάνοι, Ιταλοί, Ισπανοί. Δηλαδή, πάρα πολύ. Και επειδή έχουμε πολύ τουρίστα στην Αθήνα και παντού στην Ελλάδα. Συναντάω πάρα πολύ κόσμο που με αναγνωρίζει. Θυμάμαι, πήγαινα στους Παξούς για γύρισμα και ήμουνα στο καραβάκι που μας πάει από την Κέρκυρα στους Παξούς και ήμουνα μαζί με κάτι Αμερικάνους οι οποίοι λένε δεν το πιστεύουμε. Εμείς ήρθαμε γι' αυτό και σας πετύχαμε. Να σου πω κάτι. Επειδή πήγα φέτος στους Παξούς, έχει γίνει, πώς ας πούμε στο Λονδίνο συμβαίνει το αντίστοιχο με το Χάρι Πότερ. Ναι, ναι. Αφού ήμουν εκεί και να εδώ το σχολείο και να εδώ πέρα έγινε το τάδε γύρισμα και ψάχνεις να βρεις ποιο ήταν το σπίτι του Παπακαλιάτη. Καλή, φίλοι μου, πέσαν στην παγίδα και πήγανε στην παγίδα, πήγανε στους Παξούς και λέει αρχίσαμε να ψάχνουμε πού ήταν το κάθε... Το κάθε μέρος, το κάθε location. Αισθάνεσαι διεθνής καθόλου ή όχι? Όχι, εντάξει, απλά εκείνη την ώρα, ξέρεις που έρχεται ο άλλος με την Αμερικάνικη και προφορά, oh, I know, και λες, πότε έκανα καριέρα στο Hollywood και δεν το θυμάμαι. Και όμως... Και κάπως είσαι κάπως έτσι, αλλά όχι, δεν νιώθεις διεθνής, ξέρεις, μέχρι να λύσουμε οι ηθοποιοί το που δεν λύνεται, το θέμα της γλώσσας, δεν μπορούμε να νιώσουμε. Εντάξει, όμως, αλλά το... Οι πλατφόρμες αυτές έχουν κάνει παραγωγές από χώρες που δεν είναι αγγλόφωνες. Δεν μπορείς, δεν σημαίνει ότι μετά θα μπορέσεις να κάνεις και μια διεθνή καριέρα. Ναι, το καταλαβαίνω. Θα έχει κάποια εξέλιξη. Ναι. Έχουμε τις εξελίξεις μας. Μπορείς να μας πεις ένα μικρό σχόλιο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι νομίζω ότι ο Χριστόφορος ακολουθεί και αυτός μια πιο ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Διαδρομή, ας το πούμε. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι λύνονται και τα πράγματα στο μαέστρο. Κάπως υπάρχει ένα. Λύνονται, κατάλαβα.
κατάλαβε. Ναι, παίρνουν το δρόμο τη εξόδου, α το πούμε. Τη εξόδου. Ψάχνω. Το εντυλίγμα. Μα οι λέξει που χρησιμοποιεί. Από πού θα πιαστεί. Τι λέξει που χρησιμοποιούμε είναι δεικτικέ. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο φινάλε. Νομίζω ψυχοθεραπευτικά. Φινάλε. Κοίταξε, δηλαδή. Είναι φινάλε, αλλά πάντα το μυαλό του κάνει περίεργα. Ναι. Δεν ξέρει πώ θα ξυπνήσει το μυαλό του Χριστοφόρου Παπακαλιάτη ποτέ. Αλήθεια. Ναι, κάτι που να σε δυσκόλεψε στα γυρίσματα. Εμείς είμαστε. Ήμασταν φίλοι πριν, ναι, ο μαέστρο. Ναι, 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 ναι. Και κάπως έτσι γνωριστήκατε. Πέρα από το μυαλό του που λες ότι δεν ξέρεις από αυτό και τα λοιπά, ναι. Τι αγαπάς πιο πολύ σε εκείνον? Αχ, και αυτό στην καθαρότητά του, ρε παιδί μου. Έχει μια καθαρότητα. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που λες που δεν το πιστεύεις ότι είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ξέρεις, κάνεις ένα ρε παιδί μου στο μυαλό σου για το πώς είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και κάνεις και ένα παιδάκι 10 χρονών. Είστε φίλοι, εσείς γνωριζόσασταν από παλιά. Γνωριζόμασταν από πριν, ναι. Εκείνες παρέες και τα λοιπά. Από μικρή δηλαδή. Όχι, μικρή, εντάξει τώρα. Α, 35 χρονών. Και, ναι, τώρα. Τελευταία δεκαετία, ας το πούμε. Έχω. Αλλά ξέρεις, είναι η ιστορία που λέω πάντα. Ναι. Την έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Αλλά ήταν πολύ περίεργο, ξέρεις, που με πήρε και τηλέφωνο. Στεφανία, να σου πω, έχω σκεφτεί μια τοξική γυναίκα. Και η μόνη που μου έρχεται στο μυαλό είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Θέλεις να το κάνεις. Τι του απάντησες? Εντάξει, Χριστό. Φυσικά, αλλά αυτό με την τοξική κατάλαβα. Τοξική γυναίκα. Πρέπει να προσπαθώ με κόπο να βγάλω μετά τη ρετσινιά αυτή τη γυναίκα. Αλλά το με έχει βοηθήσει πολύ και ο ίδιος, γιατί έχει κάνει πολύ ωραίο twist στο, στο ρόλο. Πάρα πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Θα ξεχάσει κι εγώ ίδια. Να σου πω κάτι. Αισθάνεσαι τυχερή ή πιστεύεις ότι αυτά είναι κανονικά πράγματα για έναν άνθρωπο? Υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πάρα πολύ σπασικλάκι. Δηλαδή, του τύπου έμπαινα 9 η ώρα σε μια αίθουσα προβών και έβγαινα 11 το βράδυ. Δηλαδή του αθλητή την προπόνηση. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Ναι. Τώρα αυτό έχει σταματήσει λίγο, όχι γιατί πιστεύω λιγότερο στην καθημερινή προπόνηση, γιατί οι ίδιες οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις είναι πια τέτοιες που είναι από μόνες τους. Η καθημερινή μου προπόνηση. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι την περίοδο εκείνη, και αυτό το λέω πολύ στα νέα παιδιά, που μπερδεύονται λίγο και επειδή βλέπουν το φως στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, λίγο μπερδεύει ότι είναι OK απλά να πάω να παίξω. Δηλαδή, εγώ έφαγα τα χρόνια μου στα πατώματα, να σας το πω έτσι. Με τους ρόλους, να το κάνω άσχημα, να το κάνω καλά, να ζητάω βοήθεια από φίλους, να ζητάω βοήθεια από σκηνοθέτες, να προπονούμε σε μονολόγους, δηλαδή σε διαφορετικά είδη. Δηλαδή, αυτό το έκανα πολύ. Έτσι είναι η τέχνη όμως. Ξέρεις κάτι, έτσι είναι η τέχνη, αλλά έτσι κυρίως είναι αυτό που αρχίζεις και εκπέμπεις γύρω σου. Δηλαδή αρχίζει και εκπέμπεται ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που ό,τι σου δώσουν θα το πατήσεις κάτω. Άσχετα αν θα το κάνεις καλά ή όχι. Ξέρει ο άλλος που θα σε πάρει σε μια δουλειά ότι εσύ θα ασχοληθείς με αυτό. Δηλαδή εσύ θα προπονηθείς μέσα σε αυτό και θα είσαι εκεί. Το ακούω. Σαν προπόνηση αθλητή, παιδιά, το είπε. Μα οι χορεύτριες αυτό κάνουν. Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι είναι, πέρα από αυτό, είναι κάτι που εκπέμπεται στο είναι σου, στο πώς είσαι. Mm-hmm. Δηλαδή, πας και δίνεις αυτό που λέγαμε πριν, χειραψία σε έναν άνθρωπο. Και καταλαβαίνει ο άλλος, είναι αυτό που λέω για τις οντισιόν και τα λοιπά. Λένε, μα τι να κάνουμε στις οντισιόν και τα λοιπά. Λέω, παιδιά, η οντισιόν η πρώτη είναι τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Με το που θα μπεις μέσα και θα πεις καλημέρα, έχεις εκπέμψει. Αν υπάρχει αυτή η λέξη τώρα, τα ελληνικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Ναι, έχεις εκπέμψει κατευθείαν το τι πρόκειται να κάνεις. Ναι. Και το τι μπορείς να εμπνεύσεις στον άλλον. Έχεις κάνει πολλές οντισιόν. Στην αρχή έκανα πολλές. Κοίταξε να δεις. Δεν σας κρύβω ότι τώρα και για την τηλεόραση και για τα τηλεοπτικά περνάμε συνέχεια από casting. Δηλαδή και δεν έχει να κάνει πια τόσο πολύ με την αξία σου σαν ηθοποιός. Έχει να κάνει με το πόσο ταιριάζεις στο συγκεκριμένο project. Εγώ δηλαδή ακόμα πηγαίνω σε casting. Σε casting. Φυσικά. Και υπάρχει... δεν με παίρνουν επίσης. Όχι, ναι, φυσικά. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην ταιριάζει φυσιογνωμία με το πώς μιλάω, κατάλαβες. Σύμφωνοι, αλλά θέλω να δω, θα ταιριάξει με τον άλλο, να ταιριάζει στο κόνσεπτ του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είσαι πάντα για την όλα. Την απόρριψη πώς θα την δεχτείς? Την έχω, είμαι πάρα πολύ καλά με την απόρριψη πια. Δηλαδή είμαι πολύ καλά. Ναι, γιατί ξέρω, επειδή χρειαστεί εγώ να κάνω οντισιόν σε άλλους ανθρώπους, ξέρω ότι δεν είναι ότι δεν αξίζει οπότε να το πάρω σαν απόρριψη. Είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ταιριάξει με κάτι και it's okay. Εντάξει, θα ταιριάξει το επόμενο, δεν πειράζει. Να σου πω, φαντάζομαι ότι η μαγειρική είναι καμία σχέση. Καμία σχέση, αλλά τρως και τρως... Τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φαγητό. Το πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τι τρως δηλαδή στην καθημερινότητα? Αχ, παιδιά, τρελαίνομαι για οτιδήποτε είναι ομό. Ομό. Ναι, ξέρω, σήμερα το μενού έχει κάτι άλλο νομίζω. Έχει ψημένο, ναι. Ψημένο, δεν πειράζει. Είναι μια τυρόπιτα. Θα το ευχαριστηθώ. Και αυτό είναι πρωί ακόμα. Πάμε να δούμε.